Είναι αν οι κύριοι Τζανακόπουλος και Πολάκης πουν όχι δεν φεύγουμε. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Θα πιούν το ξυδάκι τους. Θα τους, ξέρετε, πρέπει να βάλουμε ένα λίγο ξυδάκι και το πιούν. Πάλι δεν θα συμμορφωθούν. Τι κάνουμε τώρα, θα κάτσουμε όλοι και θα τους κοιτάμε. Φαντάζομαι δεν θα πάτε στο φρούραρχο της Βουλής να τους πείτε να βγει έξω από την αίθουσα. Να τους βγάλει έξω από την αίθουσα. Αυτή είναι η δουλειά του φρούραρχου, στην τελική ανάλυση. Όσοι είναι άταχτοι και όσοι είναι αδίσταχτοι, να καταλάβουν ότι στην δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Δεν συμφωνείτε? Άρα, αφού κάθε κόμμα που μετέχει στην Επιτροπή βάζει τους όρους του. Αν λοιπόν, όχι, ένα υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία. Ναι. Αυτά ακούγαμε 4,5 χρόνια. Mm-hmm. Τώρα δεν υπάρχει πλειοψηφία και μειοψηφία. Επειδή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει το κόλπο τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου, δηλαδή όλα δικά του, θα καταλάβει ότι η δημοκρατία έχει κανόνες. Ό,τι έλεγε λοιπόν 4,5 χρόνια, και καλά τα έλεγε για την άποψή μου, ότι πραγματικά υπάρχει μια πλειοψηφία. Και έτσι αποφασίζουμε, έτσι θα κάνετε. Θέλουμε 11 κάλπες. Τι να κάνουμε, 11 κάλπες. Mm-hmm. Και εμάς δεν μας άρεσε αυτή η ιστορία. Και η πολιτική. Ναι, μόνο που ήρθε την επόμενη μέρα των κάλπων. Και η πολιτική που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έστειλε τις υποθέσεις πάλι πίσω στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό είχαν μπει οι κάλπες. Ακούστε. Δεν έστεισε στη Βουλή μείνει δικαστήρια και να λέει: εγώ έχω την πλειοψηφία και να δείτε τώρα τι θα πάθετε και ξυδάκια να δεν σας αρέσει. Δεν θα πάθει τίποτα. Αυτό δεν έκανε. Όχι, αλλά σας βλέπω πολύ large με τη συμπεριφορά Πολάκη και Τζανακόπουλου. Ούτε τα κοτσαβάκια δεν κάνουν έτσι. Θέλω να πω ότι εάν η Νέα Δημοκρατία είναι όντως στη λογική ότι να ανοίξουμε τη συζήτηση στην προανακριτική, ο ΣΥΡΙΖΑ ας κάνει ό,τι θέλει, ας έρθει με όποιος θέλει, να τα βάλουμε όλα κάτω να δούμε τι έχει γίνει. Ακούστε τώρα. Αυτό θα ήταν μια λογική. Τα μισά από ό,τι είπε ο Πολάκης και ο Τζανακόπουλος, να μην είχε περιλάβει η καλή εφημερίδα Αυγή που με έχει συνέχεια αδυναμία και θα μου έλεγε όχι τσιδεώρια. Εγώ είπα μια πολιτική άποψη και μου έλεγε ότι έχει ιδεολογό. Για τη δυνατότητα και την πιθανότητα σε αυτή τη χώρα να μείνουν όλα κρατικά. Mm-hmm. Και μου λέει: έχει ιδεολογό. Αν έλεγα τα μισά από ό,τι λέει ο Πολάκης και ο Τζανακόπουλος, τι θα άκουγα από την καλή αριστερά και τις εφημερίδες της? Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας αυτή τη ζωή. Αυτά είναι κακομαθησιές, είναι πολίτες συμπεριφορές οι οποίες είναι. Μη συμβατές με τη δημοκρατία. Θα πάμε και στις ελίτ και στην Αυγή και στα πάντα όλα, αλλά για να μείνουμε λίγο σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε, ότι στο τέλος της μέρας η δουλειά του φρουράρχου είναι να παίρνει τους βουλευτές και να τους βγάζει όχι. έξω. Θέλω τους να ελπίζω ότι το λέτε μεταφορικά, όχι κυριολεκτικά. Τους αδίσταχτους. Το λέτε μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Όπως έκανε η Χρυσή Αυγή. Παραλίγο να την άξει το κοινοβούλιο στον αέρα πριν το κάνει με τη Χρυσή Αυγή. Και κάνανε τσαμπουκάδες και μαγκές μέσα στο τέτοιο. Ήταν ο Πύρος Δήμας, αντί για το φρούραρχο. Όχι, ο φρούραχος. Όχι, ήταν ο Πύρος Δήμας. Το θυμάστε το φοβερό και τρομερό μπαλάουρα. Φρουρά, φρουρά φώναζε. Mm-hmm. Γιατί φώναζε 10 φορές φρουρά? Γιατί δεν είχε πάει ποτέ. Γιατί, και πήγε όμως. Και τους έβγαλε έξω. Και ήταν υποχρέωση.